προσπαθούμε να βρούμε τον, έστω και τηλεφωνικά, τον κύριο Ψαρό. Καλημέρα, τι κάνετε, καλά είστε? Καλημέρα κύριε Νικόδημε, τι κάνετε? Καλά, καλημέρα. Πού σας βρίσκω, σε ποιο σχολείο σας βρίσκω? Τώρα είμαι στο Λύκειο της χώρας. Εδώ στη χώρα, έτσι? Τρέχομαι, ναι. Λοιπόν... Πριν από λίγο ήμουν στο πρώτο γυμνάσιο της χώρας. Λοιπόν... Χθες ήμουνα στο γυμνάσιο και στο Λύκειο της Τραγέας. Ωραία, θα το πάρουμε ένα-ένα. Αυτή τη στιγμή πόσα σχολεία έχετε υπό την επίβλεψη εισαγωγικά που έχετε? Είναι 15 σχολεία στην Άξο και στις Μικρές Κυκλάδες. Μάλιστα. Γυμνάσια και λύκεια. Εγώ είμαι η δευτεροβάθμια. Ναι, δευτεροβάθμια έτσι κι αλλιώς. Σωστά. Είστε υπεύθυνος για την δευτεροβάθμια. Ναι. Βλέπουμε πάντως μέσα από τις αναρτήσεις που έχετε κάνει ότι αλλάζουν αρκετά πραγματάκια. Έτσι δεν είναι? Όσον αφορά τους προάβλους χώρους τουλάχιστον. Προσπαθούμε όσο μπορούμε και με τους πόρους που έχουμε να κάνουμε όσο μπορούμε περισσότερα πράγματα. Μάλιστα. Για το καλό των παιδιών. Σωστά, πάνω απ' όλα. Όσο μπορούμε να ζούμε σε ένα ανθρώπινο περιβάλλον για τα παιδιά. Έτσι. Οι βασικές αλλαγές που συναντάμε ποιες είναι αυτή τη στιγμή? Δηλαδή τι θα δουν τα παιδιά για την νέα χρονιά? Γιατί βλέπω ότι αλλάζουμε κάποια σε θέματα αθλητικών υποδομών παραδείγματος χάρη. Ναι. Με λίγα λόγια να σας πω ένα-ένα τα σχολεία. Ναι, ξεκινάμε λοιπόν από τη χώρα. Ναι, ξεκινάμε από τη χώρα που είναι το μεγάλο. Το Λύκειο της χώρας έγιναν ελαιοχρωματισμοί όλων των αιθουσών και των κοινόχρησων χώρων μέσα στο κτίριο. Ήταν θέμα υγιεινής γιατί είναι τα παιδιά μέσα. Είχε να βαφτεί από τότε που κατασκευάστηκε το κτίριο και τώρα εσωτερικά το κτίριο λάμπει. Είναι βαμμένο από τον άνω όροφο μέχρι το υπόγειο κάτω, τις τουαλέτες, τα πάντα. Μάλιστα. Μετά το δεύτερο έργο που έγινε ήταν να φτιαχτεί το γήπεδο μπάσκετ. Σήμερα τελειώνει η κατασκευή του ελαστικού τάπητα στο γήπεδο του μπάσκετ στο Λύκειο της χώρας. Είναι ένα καινούργιο γηπεδάκι με πάρα πολύ καλό τάπητα που το αξίζει νομίζω αυτό το σχολείο γιατί έχει φέρει πολλές επιτυχίες στην Άξο γενικά. Ναι, αυτό έχει είναι πάει αλήθεια. Και στο μπάσκετ και στο βόλεϊ. Και στο βόλεϊ και στο μπάσκετ έχει φτάσει μέχρι πιο ψηλά σημεία. Ένα καινούργιο γήπεδο. Αυτό είναι σωστό. Αυτά γίνανε στο Λύκειο. Ναι. Ας πάμε στο δεύτερο γυμνάσιο. Εκεί υπήρχαν πολλά προβλήματα με κτηριακές βλάβες. Ήταν είναι παλαιό το κτίριο και η υγρασία είχε δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Ήταν γεμάτο ρογμές αν το είχατε επισκεφτεί. Και εξωτερικά αλλά και εσωτερικά. Συγγνώμη, ένα όλες αυτές... Κύριε Αρτέμι, ναι. Το δεύτερο γυμνάσιο δεν είναι και πολύ παλιό. Δηλαδή είναι το παλιό Λύκειο. Το παλιό Λύκειο, είναι, ναι, το, παλιό είναι το 80 ναι. Χτίριο. Ναι. Δεν μιλάμε για το πρώτο γυμνάσιο που είναι αιώνα. Το κτίριο είχε πάρα πολλά προβλήματα. Δηλαδή είχε φτάσει στο σημείο η διευθύντρια πέρυσι να πει ότι είναι τιμόρροπη, είναι έτοιμο να πέσει. Τόσα πολλά προβλήματα υπήρχαν. Αλλά με τη βοήθεια της τεχνικής υπηρεσίας διορθωθήκανε όλα. Φτιάχτηκε το κτίριο και μετά κάναμε και το βάψιμο σχεδόν όλου του κτιρίου εξωτερικά και σε δύο αίθουσες εσωτερικά. Μάλιστα. Με λίγα λόγια τώρα είναι ένα πάρα πολύ καλό κτίριο και αυτό σταθερό χωρίς κανένα πρόβλημα. Και έγινε και μία μόνωση σε μία αίθουσα προκάτου η οποία έσταζε. Μάλιστα. Να κάνω εδώ μία διευκρίνηση για το δεύτερο γυμνάσιο. Νομίζω διαδικτυακά στο κουτσομπολιό που γίνεται μέσα στο διαδικτύου έγινε μία μικρή κουβέντα όσον αφορά κάποιες εργασίες που κάνατε στην πλευρά του βράχου. Που είναι από εκεί. Όχι, όχι, αυτές... αυτό είναι στο πρώτο, αυτό είναι στο πρώτο γυμνάσιο. Α, μπαίνει στο πρώτο γυμνάσιο ο χώρος. Εντάξει, ναι. Ναι, ωραία. Ναι. Επειδή είναι ο προάβλιος χώρος, γι' αυτό. Το γήπεδο αυτό που φτιάχτηκε ανήκει στο πρώτο γυμνάσιο. Ωραία, εντάξει. Θέλετε να πάμε στο πρώτο γυμνάσιο τώρα? Έχουμε τελειώσει το δεύτερο γυμνάσιο, εντάξει. Ωραία. Ναι, ναι. Φτιαχτήκανε όλες οι ρογμές, είπαμε, βάφτηκε το κτίριο και φτιάχτηκε και μία μόνωση σε μία προκάτ που έσταζε. Τώρα δεν έχει κανένα πρόβλημα με λίγα λόγια. Ωραία. Είναι εντάξει το κτίριο. Δεν πειράξαμε καθόλου τα γκράφιτι, έτσι? Όχι, όχι, δεν πειράχτηκε τίποτα. Από αυτά είναι των παιδιών και δεν μπορείς να πειράζεις των παιδιών της δουλειάς. Όχι, ό,τι υπήρχε έχει μείνει. Είναι το καμάρι του σχολείου άλλωστε, δηλαδή πολύ κουβέντα γίνεται γι' αυτό. Όχι, δεν δημιουργούμε τέτοια προβλήματα. Είπαμε να φτιάξουμε ανθρώπινα σχολεία, όχι. Με λίγα λόγια πάμε στο πρώτο γυμνάσιο. Ναι. Το πρώτο γυμνάσιο, αν έχετε δει, έχει τελειώσει από χθες το τάπητα του γηπέδου. Ναι, σωστά. Και αν ξέρετε, στο πρώτο γυμνάσιο υπήρχε το πρόβλημα ότι όλο το χώμα που υπήρχε τριγύρω έμπαινε μέσα στο γήπεδο και το γέμιζε με λάσπη και χώματα και δεν μπορούσαν να παίξουν τα παιδιά. Mm-hmm. Γι' αυτό δημιουργήθηκε λοιπόν μια... περίφραξη μπορώ να πω στο γήπεδο από λιθοδομή
ώστε να προστατεύει το γήπεδο όσο μπορεί από τα χώματα που κατεβαίνανε από την πλαγιά του βουνού. Σωστά. Οπότε τώρα είναι προφυλαγμένο αυτό. Και συν της άλλης δημιουργήθηκε και ο βοτανικός κήπος που θέλανε τα παιδιά και ήταν στο αίτημα της κατάληψης για αυτό ακριβώς το χώρο. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά, το αίτημα ο της κατάληψης κήπος, ναι, κήπος ήταν και ο βοτανικός κήπος. Ναι. Κήπος υπάρχει πάντως και από την μπροστινή, από την είσοδο. Ναι, υπήρχε σχολή, από την μπροστινή είσοδο, αλλά αυτός που φτιάχτηκε πιο πολύ για να μην έρχονται τα χώματα από την πλαγιά του βουνού μέσα στο γήπεδο. Μάλιστα. Γι' αυτό φτιάχτηκε και εκεί που φτιάχτηκε θα γίνει και ο διάδρομος για να χρησιμοποιείται πια και το σκάμα. Mm-hmm. Θα φτιάξουμε τώρα ένα διάδρομο για να μπορούν τα παιδιά. Αλλάξαμε στο σκάμα την άμμο θαλάσσης που υπήρχε μέσα, βάλαμε καινούρια. Θα δημιουργήσουμε τώρα και το διάδρομο με τάπητα για να μπορεί να είναι ένα κανονικό δηλαδή σκάμα. Μάλιστα, οπότε όλα αυτά τα προφυλάσσει αυτή η λιθοδομή που έγινε για να μην γεμίζουν χώματα. Μάλιστα. Καταλάβατε γιατί. Κατάλαβα απόλυτα. Εντάξει, εγώ κατάλαβα. Μπράβο. Απλά τα σχόλια είναι λίγο παράξενα μερικές φορές γι' αυτό. Ναι, είναι λίγο παράξενα. Ό,τι και να κάνεις, πάντοτε θα υπάρχουν και αυτοί που θα σε επενέσουν, αλλά θα υπάρχουν και αυτοί που θα θέλουν να σε κατηγορήσουν. Και από ό,τι ξέρω, δεν με κατηγορεί κάποιος από το σχολείο του πρώτου γυμνασίου, γιατί το πρώτο γυμνάσιο τα ήθελε αυτά. Λένε ορισμένα σχόλια ορισμένοι που είναι σε άλλα σχολεία. Εντάξει. Ας κοιτάξουν καλύτερα τα σχολεία τα δικά τους και ασχολούνται οι καθηγητές και ο γυμναζιάρχης του πρώτου γυμνασίου με το δικό του σχολείο. Μάλιστα. Κάθε μέρα είμαστε μαζί εκεί με τον καινούριο διευθυντή, τον κύριο Φωτάκογλου. Ναι. Ελέγχουμε όλες τις δουλειές που γίνονται και δεν έχει κανένα παράπονο πια. Μάλιστα. Ωραία, αυτό είναι καλό. Νομίζω ότι είναι ο πιο υπεύθυνος για το σχολείο του. Σίγουρα. Πάντως νομίζω ότι ναι, το πρώτο γυμνάσιο θα μας απασχολήσει και αρκετό όλο το χειμώνα προφανώς, λόγω των αλλαγών όχι που πρέπει να γίνουν. Πολύ. Όχι τόσο πολύ όμως, έτσι. Όχι τόσο ωραία πολύ, γιατί ήδη σήμερα, ήδη σήμερα το πρωί έχουν πάει εργάτες και αδειάζουν τις δύο κλειστές αίθουσες. Έχουμε κάνει δηλαδή την προεργασία, γιατί εκεί είχαν πάει και τα πράγματα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όταν υπήρχε το γραφείο. Σωστά. Που ήταν ο κύριος Αξαόπουλος. Ναι. Όλα αυτά λοιπόν τα καταγράφουμε, άλλα θα πάνε στη Σύρο γιατί είναι της δευτεροβάθμιας, άλλα θα πάνε στην ανακύκλωση και άλλα είναι αποθήκη του σχολείου. Όλα αυτά διαχωρίζονται για να διάσουν οι αίθουσες και πιστεύω ότι μέσα σε ένα μήνα θα έχει εγκατασταθεί ο εργολάβος για να φτιάξει τις δύο αίθουσες. Άντε, καιρός είναι. Από την εποχή που ήμουν εγώ γινόταν αυτό. Μπράβο, είναι και ο χρόνος λοιπόν, το πλήρωμα του χρόνου να φτιαχτούν. Μάλιστα, κατάλαβα. Οπότε θα μπει μέσα σε ένα μήνα το πολύ, δηλαδή ο εργολάβος μέσα στο κτίριο εκεί. Ωραία, για να αρχίσει τη δουλειά. Αυτό είναι καλό. Καιρός ήταν να ανοίξουν τις αίθουσες. Είναι καλό και μπορώ να πω ότι επειδή υπάρχει πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα μπορώ να πω και με τα πατώματα, ότι και αυτό το θέμα προχωράει και πιστεύω ότι μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων θα αλλάχτούν όλα τα πατώματα. Λεφτά υπάρχουν τελικά, έτσι. Ας πούμε και ένα πολιτικό. Λεφτά αυτό υπάρχουν όταν γίνεται καλή κατανομή των χρημάτων και είναι και λίγο σφιχτό το ταμείο, νομίζω ότι βρίσκονται λεφτά. Ωραία. Το πάντα ίδιο βρίσκεται. Ισχύει και με τη σχολική επιτροπή. Φυσικά. Σωστά, πάντα έτσι γίνεται. Απλά το θέμα είναι ένα λογοπαίγνιο το πρέπει οποίο πρέπει να βρεθεί κάποιος να κρατήσει ένα σφιχτό ταμείο. Μάλιστα. Και σε κάθε σπίτι το ίδιο γίνεται. Έτσι είναι ακριβώς. Με λίγα λόγια, αυτό. Το πρώτο γυμνάσιο γίνανε αυτά τα πράγματα. Ωραία, τραγία. Ας προχωρήσουμε στην τραγία, στο λύκειο της τραγίας. Ναι. Αν ξέρετε, ήταν ο ημιυπόγειος χώρος όλο αποθηκάκια και γραφειάκια και τα οποία ήταν τελείως αχρησιμοποιητά και έγινε μία διαμόρφωση του χώρου αυτού σε χώρο πολλαπλών κρίσεων και σε αίθουσα γυμναστικής. Δηλαδή φτιάχτηκε ένα καινούριο αμφιθέατρο, δεν υπήρχε αμφιθέατρο στο Λύκειο. Ας. Αυτή τη στιγμή είναι έτοιμο με τα καρεκλάκια μέσα, τα πάντα. Κλειδωμένο με την πόρτα και φτιάχτηκε και μία αίθουσα γυμναστικής για να μπορούν να γυμνάζονται τα παιδιά το χειμώνα που κάνει κρύο και στις βροχές όσες κάνει τελικά. Μάλιστα. Και αυτό ήταν ένα αίτημα πολλών χρονών
που ναι, πραγματοποιείται και τώρα. Καιρός ήταν γι' αυτό. Είναι πάρα πολύ. Εκτός από αυτά, στο λύκειο της Τραγίας βάφτηκε και ο επάνος όροφος και η κοινόχρηστη χώρη, δηλαδή του επάνου ορόφου. Ναι, ναι. Γιατί ο κάτος ήταν σε καλή κατάσταση. Ωραία. Το γυμνάσιο. Αυτά γίνανε. Στο γυμνάσιο της Τραγίας εκεί είχαμε μεγάλα προβλήματα, γιατί ήταν να είναι ένα κτίριο πάρα πολλών χρονών και δεν ήταν καθόλου περιποιημένο. Είχε βαφτεί πριν από... Μιλάω για τους εσωτερικούς χώρους. Πάντα, το καταλαβαίνω. Είχε βαφτεί πριν από 3-4 χρόνια. Ήταν βαμμένος με ασβέστη. Και πριν από 3 χρόνια έπιασε, λέει, ο σύλλογος γονέων, δεν ξέρω ποιος, και το βάψανε πλαστικό χωρίς να περάσουν φτάρι. Και με λίγα λόγια έστειλα εγώ τους μπογιατζίδες τώρα να το βάψουν, και μόλις άρχισαν να βάφανε ξεφλουδούσε όλο, γιατί δεν είχε κολλήσει το παλιό πλαστικό στον ασβέστη. Και φανταστείτε ότι χρειάστηκε ένα ολόκληρο κτίριο να ξυστεί, να περαστεί αστάρι και μετά να περαστεί το πλαστικό. Ναι, φανταστείτε πόση δουλειά περισσότερη έγινε μέσα σε αυτό δουλειά. Το κτίριο. Έγινε διπλή δουλειά. Ναι, αυτό το κτίριο λοιπόν τώρα, είναι καινούργιος ο διευθυντής, ο κύριος Αδαλής. Ναι, ναι. Είναι μέσα ένα καινούργιο κτίριο. Έχει βαφτεί από κάτω μέχρι επάνω. Τα πάντα. Ναι. Δεν έχει μείνει χώρος που να μην βαφτεί μέσα. Μάλιστα. Είναι και αυτό πάρα πολύ ωραίο σαν κτίριο. Πια μέσα, ανθρώπινο, έχουν αλλάξει τα χρώματα, έχει γίνει πολύ ωραίο. Ωραία. Σε αυτό το κτίριο υπήρχαν και δύο αίθουσες επάνω και δύο κάτω, που δεν είχαν ένα μεταξύ τους τοίχο, είχαν ξύλινες πόρτες, και όταν έκανε μάθημα η μία τάξη ακουγόταν η άλλη. Ναι, ναι. Βγάλει... Παλιός τρόπος Μπράβο. Διαχωρισμού των αίθουσων των μεγάλων. Μπράβο. Αυτό λοιπόν τώρα μπήκε μονομπλοκ σαν ένα τύπο γυψοσανίδα με ηχομόνωση, και φτιαχτήκανε όλα αυτά τα πράγματα. Και τώρα δεν ακούγεται τίποτα. Βαφτήκανε κανονικά, είναι τελειωμένα. Μάλιστα. Δεν υπάρχουν δηλαδή αυτά τα προβλήματα που υπήρχαν μέχρι πέρυσι. Ωραία. Στο σκαδό τι γίνεται? Απλά έχουμε θέμα χρόνου. Στο σκαδό μπορώ να σου πω είχε λίγα προβλήματα, γιατί είχε πάρα πολύ... είχαμε κάνει πάρα πολλές δουλειές πέρυσι με το συγχωρεμένο τον Τοτόμι, τον πρωτανατάριο. Ναι. Εντάξει, μου έχουν ζητήσει μία πόρτα σιδερένια και ένα εκτυπωτή. Δεν είχε πολλά προβλήματα δηλαδή, γιατί είχε γίνει πολλή δουλειά πέρυσι με το συγχωρεμένο τον Τοτόμι, τον πρωτανατάριο. Καταλαβαίνω. Έχουμε, εκτός από τα κτηριακά, φτιάχνουμε και άλλα πράγματα. Προσπαθούμε όσο μπορούμε να ανανεώσουμε τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό των σχολείων. Δηλαδή έχουμε πάρει 3 ολοκένουργια φωτοτυπικά, τα οποία έχουν πάει στη σχολεία, τελευταίας τεχνολογίας. Πήραμε τον εκτυπωτή για το σκαδό και θα μοιραστούν μέχρι τον Νοέμβριο και γύρω στους 25 υπολογιστές στα σχολεία. Ναι. Ξέρω ότι όσα και να κάνεις, πάντα υπάρχουν πράγματα που μπορείς να κάνεις ακόμα. Σίγουρα. Το καταλαβαίνω αυτό, αλλά εντάξει, συγχωρέστε με, είμαι και εγώ λίγο καινούριος, τον Νοέμβριο πήγα. Υπάρχει συνέχεια στη σχολική, αυτό είναι σίγουρο. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και άλλα τα πράγματα. Δεν σημαίνει ότι τέλειωσε το καλοκαίρι, τελειώσανε και οι εργασίες. Όχι. Δηλαδή στο ΕΠΑΛ είναι ήδη προγραμματισμένο να αλλάχτουν οι 2 πόρτες, η πόρτα εισόδου και η άλλη που βγαίνει στο προάβλιο. Έχουμε δηλαδή και άλλα πράγματα να κάνουμε, τα οποία δεν έχουμε προλάβει μέχρι τώρα. Μάλιστα, καταλαβαίνω. Και κάτι τελευταίο. Σε γενικές γραμμές, ναι, αυτά είναι τα πράγματα. Ωραία. Που έχουν γίνει. Καταλαβαίνω και που είναι πάρα πολύ κυκλάδες. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Ναι, στις μικρές Κυκλάδες πώς είναι η κατάσταση? Γιατί συνήθως... Και στις μικρές Κυκλάδες μπορώ να πω ότι έχουν αδικηθεί λίγο στον προγραμματισμό. Υπάρχει πρόγραμμα ακόμα, αλλά δεν έχουμε κάνει ακόμα τις δουλειές που έπρεπε να έχουμε κάνει, αλλά θα κάνουμε. Σήμερα, Φερρυππίν, στέλνω 3 δοχεία πλαστικό με το Σκοπελίτη για το γυμνάσιο του Κουφονησίου. Θα γίνουν δουλειές και εκεί. Έχουμε λίγο πίσω έχουμε μείνει, αλλά θα προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε και αυτό. Ναι, γιατί ξέρετε, τα μικρές Κυκλάδες νιώθουν λίγο ότι βιώνουν μια... Αδικημένες. Ναι, είναι αδικημένες και το καταλαβαίνω. Το πρόβλημα στη Σχολική Επιτροπή είναι ότι υπάρχουν 15 μέλη που είναι συνήθως όλοι οι διευθυντές των σχολείων, mm-hmm, και δεν υπάρχει εθελοντισμός να μπορέσουν τα μέλη να τρέξουν για να κάνουμε περισσότερες δουλειές. Είμαστε ελάχιστοι, για να μην πω μόνος μου που τρέχω για όλα αυτά τα πράγματα.
Δεν μπορεί ο διευθυντής ενός σχολείου να τρέχει για το άλλο. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Ναι, ναι, προφανώς θα πρέπει να αλλάξει η σύνθεση της επιτροπής ή τουλάχιστον να έχει το δικαίωμα να μπορούν να αξιοποιούνται εθελοντές πολύ πιο εύκολα, αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία ενδεχομένως ή κάποια νομικά κολλήματα που θα υπάρχουν όσον αφορά τη σύνθεση και τη λειτουργία της επιτροπής. Η γραφειοκρατία, κύριε Νικόδημε, όσο πάει και μεγαλώνει, αυτό είναι υπερσίγουρο, για να γίνουν όλες αυτές οι δουλειές. Έχει βγει νόμος πριν λίγο καιρό που λέει ότι πάνω από 1.000 ευρώ πρέπει να κάνεις τεχνική περιγραφή από το Δήμο, τεχνική υπηρεσία. Ναι. Φανταστείτε όλες αυτές οι δουλειές που οπωσδήποτε είναι πάνω από 1.000 ευρώ χρειαζόντουσαν όλες τεχνική περιγραφή και όλες τις ελέγχει τεχνική υπηρεσία. Δηλαδή στο γήπεδο τώρα που γίνεται στη χώρα εδώ στο μπάσκετ, πριν από λίγο είμαστε με την κυρία Ραβδιόλ, την Αντριάννα. Ναι, καταλαβαίνω. Και ελέγχει τη δουλειά. Θέλω να σου πω, έχουμε προσθέσει πάρα πολύ δουλειά στην τεχνική υπηρεσία και δεν μας προλαβαίνει και αυτή, γιατί έχει και άλλα πράγματα σωστά να φτιάξει. Είναι και αυτό άλλο θέμα. Καταλαβαίνετε. Γραφειοκρατία. Είναι μεγάλο θέμα, έχουν πολύ λίγο προσωπικό. Και φανταστείτε από 1.000 ευρώ και πάνω να ασχολείται η τεχνική υπηρεσία. Δεν γίνεται αυτό, ναι. Καλό είναι να τα ελέγχει, αλλά νομίζω ότι τα 1.000 ευρώ είναι πάρα πολύ λίγο για να, πρέπει με λίγα λόγια να έρθει, να δει το έργο που πρέπει να γίνει, να το μετρήσει, ή να επισκέψει αυτά στα σχολεία, να φύγει να πάει στην Τραγία, να φύγει να πάει στο Σκαδό, να φύγει να πάει στις Τρίποδες, μετά να το... να κάνει την τεχνική περιγραφή, μετά να ελέγχει τους μαστόρους που δουλεύουν. Ναι, καταλαβαίνω, είναι χαμένος χρόνος για όλους. Δυστυχώς. Τις δρογμές που γίνανε στο δεύτερο γυμνάσιο ήταν κάθε μέρα εκεί για να ελέγχουν ένα-ένα τα σίδερα που ήταν μέσα. Μάλιστα, καταλαβαίνω. Έχουν πάρα πολλή δουλειά και εμείς θέλουμε να κάνουμε πολλή δουλειά, αλλά δεν μας προλαβαίνει και η τεχνική υπηρεσία. Καταλαβαίνω. Τι να σας πω τώρα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λόγια. Ευχαριστώ πάρα εγώ πολύ. Ευχαριστώ. Και ελπίζω να τα ξαναπούμε στη μέσα της χρονιάς για να δούμε πώς είναι η κατάσταση γενικότερα. Εντάξει. Γιατί θα κάνουμε και άλλα έργα, να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Σίγουρα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά σχολική. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ καλή δύναμη. Καλημέρα.